Πολλές φορές καταπιάνουμε παιχνίδια που έχουν να κάνει με το διάστημα. Έτσι είναι και το σημερινό παιχνίδι. Ένα μικρό βήμα για την ανθρωπότητα. Ένα μεγάλο βήμα. Δεν ξέρω που πήγαμε αυτό. Δεν θυμάμαι τι λέει. Όπως και να έχει. Το σημερινό παιχνίδι είναι ένα survival παιχνίδι στο διάστημα, αλλά δεν είναι από τα κλασικά. Έχει αρκετό χιούμορ και δεν παίρνει πάρα πολύ σοβαρά τον εαυτό του. Αυτή η έκφραση είναι πάρα πολύ κλισέ το. Δεν παίρνει πάρα πολύ σοβαρά τον εαυτό του. Νομίζω ότι μπορείς να το διαβάσεις σε όλα τα review με τέτοια παιχνίδια. Παρ' όλα αυτά τώρα το πάμε στο παιχνίδι. Το σημερινό παιχνίδι λέγεται Breathage. Ξεκινάς, το μένω σχετικά απλοϊκό, έχεις αυτόν εδώ πέρα το φίλο που σε κοιτάει με ένα ύφος σε φάση άντε άνοιξε το παιχνίδι μου. Πόσο καιρό περίμενα ρε Γιάννη, αξιώθηκες, η αλήθεια είναι το είχα έτσι μια εβδομάδα ας πούμε, περίμενε στο library, μου τράβηξε λίγο την προσοχή, λέω θα το δοκιμάσω, έπαιξα λιγάκι και λέω εδώ είμαστε. Ήρθε η ώρα να δούμε το υπόλοιπο σε βίντεο. Παρ' όλα αυτά, θα ξεκινήσουμε κλασικά από την αρχή. Για να δείτε και εσείς την εισαγωγή, πατάω play, διαλέγουμε ένα empty slot, οι δυσκολίες είναι αυτές, σε αφήνει μόνο τη standard δυσκολία. Δεν ξέρω, είναι σε early access ακόμα, ίσως πιο μετά τα έχει και αυτά, πρέπει να τερματίσει το παιχνίδι. Δεν ξέρω, θα δουλέψουμε μόνο με το standard γιατί με το standard μας αφήνει. Πατάω play. Και αυτό το loading screen. Αν κοιτάξετε προσεκτικά, δεν ξέρω αν προλάβατε. Είχε και ένα τύπο εκεί πέρα, δεν διάβασα τι έλεγε. Red Ruin Softworks presents. Κάπου πηγαίνουμε γενικά. Κάτι, ένα πράγμα μας πηγαίνει κάπου. Fancy opening credits at the beginning of the game. Είναι αυτά τα ωραία τα κινηματογραφικά που κλείνει λίγο η κάμερα, σου πετάει ένα από εκεί, ένα από εδώ. From the creators of the Matrix. There's been no news lately, παιδιά. Έχουν χαθεί κι αυτοί. Η αλήθεια είναι. 22 awards some other games received. 22 έστω. Searching for this font took up half the development time. Η αλήθεια είναι ότι αυτό το font είναι εξαιρετικό, εγώ τους το δίνω. Director, is it needed here at all? Και φτάνουμε σε αυτό το σημείο. Είναι ο κακός και το sidekick του ας πούμε και στη μέση του cutscene σου πετάει με το μήνυμα ότι ξέρεις τι, η Red Ruin Softworks είναι κατηγορηματικά εναντίον του καπνίσματος, το οποίο ουσιαστικά προκαλεί headlines ας πούμε στις εφημερίδες και διάφορες άλλες αρρώστιες. Σε αυτή τη φάση το παιχνίδι μας δίνεται επιλογή να το κάνουμε sensor, να μην κρατάει ας πούμε ο τύπος τσιγάρο. Μπορεί να τον αφήσουμε παρόλα αυτά να καπνίσει. Σεβόμενος βέβαια εγώ τις μικρές ηλικίες και θέλω να περάσω ένα έτσι κοινωνικό μήνυμα, θα το κάνουμε sensor. Εντάξει, ας πούμε τώρα καπνίζει ένα κάρο, δεν ξέρω τι ήταν χειρότερο από τα δύο. Ο R2D3 είναι ο τύπος δίπλα. Μας έριξε μία, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Κάπως βρίσκεσαι εδώ πέρα, είναι λίγο απότομο τέλος πάντων. Το opening του παιχνιδιού. Μας λέει να το πούμε όλα από την αρχή. Η αλήθεια είναι το παιχνίδι δεν σου λέει τι και πώς. Σε αυτή τη στιγμή η μόνη επιλογή είναι να φτύσεις, φτύνεις και είμαστε παιδιά στο διάστημα, έχεις αυτήν εδώ την ιδέα, οπότε ναι. Πάλι καλά υπάρχει ο υλοκαθαριστήρας, πρακτικότατος. You tell us that you fly to the funeral, but the liner explode radicals of green universe. Confirm. Ουσιαστικά αυτό που τους έχουμε πει σε αυτή τη φάση είναι ότι πηγαίναμε σε μια κηδεία διαστημική και έγινε μια έκρηξη. Και δεν μας πιστεύουνε. Παρ' όλα αυτά, θα τους πούμε εμείς την ιστορία. Είμαστε στο 2073, εξωτερικά εκεί πέρα του σύμπαντος. Αυτό εδώ πέρα είναι το διαστημοπλοίο μας. Δεν έχει όνομα, δεν το έχουμε δώσει ακόμα, δεν υπάρχει ακόμα το συναισθηματικό δέσιμο ας πούμε. Slow motion πλάνο. Αυτός εδώ παιδιά είναι ο παππούς. Νιώθετε τη συγκίνηση σε αυτή τη φάση? Εικόνα του παππού, μαύρη κορδέλα με περασμένη. Green Universe, Broccoli Attack. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Παρ' όλα αυτά, διαβάζουμε το Piece of Truth. Δεν μπορεί να λέει ψέματα. Αφήνουμε κάτι την εφημερίδα, κάτι κακό συμβαίνει. Είμαστε σε φάση, ρε παιδιά, σας το είπα. Γαμώ την τρέλα μου. Δεν σας το είπα να μην κάνουμε διαστημική κηδεία. Φεύγει ο παππούς, τον χάνουμε. Και εγώ σας το έλεγα τον παππού να τον αποτεφρώσουμε, τελειώνει η υπόθεση. Δεν, ο παππούς ήταν απλός άνθρωπος, δεν ήθελε κηδεία σαν διόστημα. Άντε να το θάβουμε στη γη. Τώρα αποτεφρώθηκε, τι καταλάβατε, δεν με ακούγατε. Όλο το σκηνικό καταλήγει κάπως έτσι. Και λυπητερή μουσική, ο τίτλος του παιχνιδιού, Chapter 1, Lost in Space. Χαμένο στο διάστημα. Σε βάζει, ας πούμε έτσι, μέσα στο κλίμα του παιχνιδιού σιγά σιγά. Έτσι, και. Logo was impossible. Could not see the shuttle from space. Tell truth, no lie. Μας διακόπτουν το μεταξύ μας, λένε δεν πιστεύουμε λέξη. Θα του τα πούμε όλα. Ακριβώς έτσι όπως έγιναν, πάνω θεμάμαι. Τώρα θα του πούμε την πραγματική ιστορία. Πάλι εδώ είναι το loading screen. Αν παρατηρήσετε, υπάρχει ένα tip. Not all resources simply fly among the debris. You will have to work hard to extract some from asteroids by holding down the mouse button. Και σε αυτή τη φάση το loading και κάτω αριστερά δεν κουνιέται καθόλου, οπότε ανησυχώ μου πως το παιχνίδι έχει κρασάρει. Ελπίζω πως όχι παρόλα αυτά. Όχι, ξεκινάμε. Έγινε όντως, ας πούμε, μια μικρή καταστροφή. Παρ' όλα αυτά, ζούμε. Έχουμε μια τσίχλα, την πετάμε. Και έχουμε και μια κότα η οποία μας συνοδεύει γενικότερα στο παιχνίδι. Αυτό εδώ πρέπει να σταματήσει. Για να καταφέρουμε να επιβιώσουμε. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια κατάσταση σοκ, όπως καταλαβαίνετε. Θα το σταματήσουμε αυτό. Πλησιάζουμε. Περίμενε γιατί είμαστε και στο διάστημα και ενώ αέρος κτλ. Όλα καλά. Βάζουμε την κότα. Η οποία φουσκώνει και. Δυστυχώς δεν υπάρχει πρακτική χρήση, ας πούμε, στην κότα. Και μην πείτε τώρα τίποτα για την κότα, το αντρώ στο φούρνο με πατατούλες.
και έχει αυτή τη χρυσή κρούστα από πάνω η πετσούλα, τότε είναι καλά. Τώρα εγώ που την έβαλα εδώ πέρα για να επιβιώσω, ας πούμε, animal cruelty. Είμαι για να με κλείσετε μέσα. Τέλος πάντων, έχουμε παρόλα αυτά τη τζίχλα που πετάξαμε από πριν, η οποία τζίχλα δεν έχει καν τρύπες. Κάνουμε κουμπί λοιπόν τη τζίχλα. Όλα καλά. That's impressive. You've almost won. Ευχαριστώ παιχνίδι. Σχεδόν νικήσαμε μας για το παιχνίδι. Find the interphone or get depressed. Έχουμε αυτές τις δύο επιλογές τώρα. Μπορούμε να βρούμε το interphone τέλος πάντων ή η επόμενη επιλογή είναι η κατάθλιψη με αυτή τη μουσική. Θέλω ας πούμε να καθίσω εδώ πέρα να κλάψω στη γωνίτσα μου. Παρ' όλα αυτά, ανοίγουμε. Αυτό εμένα με αγγίζει προσωπικά έτσι. Μεταφορικά πάντα, αλλά ναι, με αγγίζει. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα είναι το interphone. Το πρώτο πράγμα που αντικρίζω είναι αυτή η μπουνιά. Παρ' όλα αυτά θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε use, ναι. Αυτό φοβόμουν. Κατάλαβες. Ήξερα ότι θα δούλευε έτσι. Αυτά ας πούμε είναι τακτικές κυρακατίνας. Τις έχεις πει πολλές φορές πώς δουλεύει. Κάνει κάτι λάθος και φταίει το μαραφέτη. Τέλος πάντων. Έχω μια φωτογραφία από το... από το καλοκαίρι 2008. Δεν ξέρω αν σημαίνει κάτι. Anyway. Λοιπόν, τώρα κάπως εγώ πρέπει να φτιάξω το interphone. Το παιχνίδι μου λέει να πάω από εδώ. Λοιπόν, υπάρχει φόβος αυτή τη στιγμή να πεθάνω. Παρ' όλα αυτά, με κίνδυνο της ζωής μου βγαίνω έξω για να φτιάξω το interphone για να μην πάθω κατάθλιψη. Διάολε, κάπου εδώ είναι. Εδώ πέρα. Ωραία. Μας λέει να εντελώς προσεκτικά να φτιάξουμε εδώ πέρα την κεραία. Είναι κλασική περίπτωση βλάβης αυτό. You've got great engineering skills. You have broken the antenna completely. Now you will need some special equipment and interphone activation codes which are encrypted in the memory of the steering wheel if it's still intact. Επίσης πεθαίνω, περίμενε. Αφού δεν είμαι εγώ για τέτοια ρε παιδιά. Δεν θα πρέπει να τον θάψουμε το θείο στη γη. Μου θέλατε και διαστημική κηδεία να πούμε. Τέλος πάντων, ξαναβγαίνω έξω. Αυτή η ανάσα να πούμε και αυτό δεν την κρατάει καθόλου. Αυτό ωραία, 5 χρόνια θα είμαστε εδώ, κατάλαβες. Ένα πάνω πεθάνομα είναι έτσι ρε παιχνίδι. Ναι, αυτό και εγώ φοβάμαι. Νομίζω σκοπός του παιχνιδιού είναι να σε κάνει να πάθεις κατάθλιψη. Παρ' όλα αυτά περνάω υπέροχα προς το παρόν. Ευχαριστώ παιχνίδι. Αυτό είναι αμαραφέτη. Είμαι εδώ με τον πρωταγωνιστή που δεν ξέρουμε ακόμα πώς τον λένε. Κάνατε ταρτάκι. Ωραία. Έχοντας καταλάβει τις γνώσεις του, πιθανότατα δεν ξέρει πώς δουλεύει αυτό. Αυτός είμαστε εμείς μωρό. Μας λένε Σαμ, είμαστε το 2030. Από μωρό είχαμε προβλήματα. Αυτός είναι ο παππούς με το κοτόπουλο. Γι' αυτό είμαστε συναισθηματικά δεμένοι με το κοτόπουλο. Αρχίζουν όλα και βγάζουν νόημα, παιδιά. Ενώνουν τις κλωστές. Αυτός είναι ο Χάρη, η γάτα μας. Φέρει και το Χάρη. Έχω πάρει όλα τα άκυρα πράγματα, δεν μπορώ να φτιάξω αυτό το πράγμα όμως, έτσι. Βρήκαμε αλκοόλ παρόλα αυτά. Κάτι είναι και αυτό, αυτό δεν μπορώ να το χρησιμοποιήσω. Εδώ τι έχουμε. Survival guide είναι σε VHS. Θεωρητικά δεν θα έχουμε ένα VHS εδώ πέρα, μέσα στο διαστημόπλιο, ξέρω εγώ. Λοιπόν, έχω βγει έξω και μαζεύω πράγματα. Δεν ξέρω αν μπορώ να τα χρησιμοποιήσω σε αυτό το πράγμα που πρέπει να φτιάξω. Παρόλα αυτά, αυτό είναι αρκετά χαοτικό γενικά. Δεν θα απομακρυνθώ πάρα πολύ, γιατί ο τύπος δεν κρατάει και πάρα πολύ την απνοή του. Υποθέτω δεν δουλεύει στολή, δεν ξέρω. Κάτι πρέπει να κάνουμε το οξυγόνο. Λοιπόν, από όσο καταλαβαίνω, χρησιμοποιούμε αυτό το πράγμα και ρίχνεις πάνω υλικά και φτιάχνεις κάτι. Ας πούμε, μπορώ να κάνω ένα nutrition package. Οπότε τώρα, αν θέλω, μπορώ να φάω αυτό το nutrition package. Το eat είναι σχεδόν γεμάτο. Δεν έχω να πιω κάτι, βέβαια. Και το objective αυτή τη στιγμή του παιχνιδιού είναι το create a debugging station. Πώς διάολο το φτιάχνω αυτό, δεν ξέρω όμως. Επίσης, μόλις ανακάλυψα ότι αυτό είναι τουαλέτα. The waste disposal system is damaged and is operating in reverse mode. The toilet can suck objects flying past the shuttle when the tanks are full. Ναι, η τουαλέτα από ό,τι φαίνεται δεν δουλεύει, αλλά σε αυτή τη φάση είναι το λιγότερο που μας νοιάζει. Ακόμα δεν έχω βρει κάτι να πιω, παρόλα αυτά και το αλκοόλ είναι εντάξει. Έχουμε αλκοόλ, μπορώ να πιω αλκοόλ. Θα ζεστάνει και τα μέσα μας, ξέρω εγώ. Περίμενε γιατί απομακρύνθηκα τώρα πάρα πολύ. Θα αρχίσει να σκάει ο τύπος, έτσι. Είναι εντάξει, Σαμ, το ελέγχω. Μη σκάς, εδώ είναι το οξυγόνο. Όλα καλά, Σαμ. Είναι εντάξει και εσύ παραλίγο να πω. Υπερβολές είναι αυτά. Υπερβολές, 10 δευτερόλεπτα που δεν έχεις ανάσα και τι έγινε. Έλα τώρα. Γενικά μπαίνω μέσα και ανακαλύπτω συνέχεια καινούργια πράγματα. Αυτό εδώ. Βρίσκεις πράγματα και ανακαλύπτεις καινούργια πράγματα για να φτιάχνεις. Πολύ χαίρομαι. Ξαναγυρνάμε στο processor. Τι μπορώ να φτιάξω για water. Bottle of water. Αυτό γίνεται με πάγο. Έχω μαζέψει αρκετό πάγο. Ορίστε. Δεν θα πιούμε αλκοόλ προς το παρόν. Λοιπόν, εδώ έχουμε ξεκλειδώσει διάφορα πράγματα τα οποία μπορείς να φτιάξεις. Βέβαια, βλέπετε, αυτά τα κόκκινα είναι τα πράγματα που δεν έχω και χρειάζομαι για να τα φτιάξω. Λοιπόν, οπότε, από όσο καταλαβαίνω σε αυτή τη φάση, θα πρέπει να κάνω βόλτα στο διάστημα μέχρι να καταφέρω να κάνω κάτι χρήσιμο, ας πούμε. Μαζεύω ό,τι βρω. Και βρίσκω και πράγματα τα οποία θέλουν σπάσιμο. Δεν έχω εργαλεία για να τα σπάσω. Ας πούμε, αυτό τι είναι. Θα κάνω. Δεν μπορώ. Να βλέπεις, αυτό θέλει γκράμπερ. Μπορώ να φτιάξω γκράμπερ, αλλά δεν έχω τα απαραίτητα υλικά. Λοιπόν, είμαι στη φάση που έχω κάνει μερικά πηγενέλα. Έχω μαζέψει αυτά εδώ πέρα τα κομμάτια τέλος πάντων metal που χρειάζονται για να φτιάξεις πράγματα. Επίσης, το καλό είναι ότι εδώ πέρα σου έχει πληροφορίες για οτιδήποτε. Αυτά είναι τα resources. Είναι τα απλά απλά που βρίσκεις και σου λέει, ας πούμε, metal.
Location, everywhere, το βρίσκεις παντού. Χρειάζεται να τα αρπάξεις με τα χέρια ή με το handy scraper, γιατί τα μεγαλύτερα κομμάτια πρέπει να τα σπάσεις. Γενικότερα, σου έχει εδώ πληροφορίες για το καθένα που μπορείς να τα βρεις, το οποίο είναι αρκετά χρήσιμο. Επίσης, το παιχνίδι, OK, σου δίνει τα task. Χρειάζεται να φτιάξεις το debugging station που ακόμα δεν έχουμε κάνει ιδέα με το πώς μοιάζει. Σε κάποια φάση θα εξελιχθούμε και θα το βρούμε λογικά. Έχουμε κάποια μηνύματα, έχουμε μηνύματα από τη στολή μας που μας μιλάει ο τύπος, τέλος πάντων, για το tutorial. Έχουμε από το μωρό. Δεν μας έχει στείλει τίποτα, έτσι. Έχουμε πάει στο διάστημα και μας έχει γραμμένους. Τέτοια είναι. Τέλος πάντων. Και από διάφορους άλλους που ακόμα είναι κενά, τέλος πάντων αυτά. Και υπάρχει και αυτό εδώ πέρα το Tap to Collections που σου κρατάει γενικότερα τα πάντα. Ό,τι βρίσκεις, ας πούμε, εδώ πέρα όλες τις φωτογραφίες, τις έχουμε. Έχουμε φωτογραφία με του παππού με το κοτόπουλο. Έχουμε αυτές εδώ πέρα τις καταπληκτικές καλοκαιρινές διακοπές στην Ινδία το 2008. Σε αυτή τη φάση παρόλα αυτά, μπορώ να κάνω refine metal. Και θα το κάνω διάολε. Φεύγουμε 4 κομμάτια μέταλλο. Έχουμε ένα refine metal. Και γιατί το έκανα αυτό? Το refine metal χρειάζεται για τον grabber. Επίσης χρειάζεται μπαταρία, wire και αλουμίνιο. Ίσως να πρέπει να κάνω αυτό που είναι για το task. Αλλά δεν το είχα παρατηρήσει καν. Δεν βαριέσαι, θέλει δύο κομμάτια μέταλλο και ένα wire. Θα πάω να το πάρω. Λοιπόν, αυτό δεν είναι wire. Έστω δεν θα πάθω τίποτα, ναι. Το άρπαξα με το χέρι. Βέβαια, έχω και αυτό εδώ πέρα που βρήκα στο κρεβάτι, αλλά δεν ξέρω αν κάνει κάτι. Σε αυτή τη φάση παρόλα αυτά, έκανα μια βόλτα έξω. Έχω μαζέψει δύο metal και το ένα wire που χρειαζόταν. Οπότε μπορώ να κάνω αυτό. Κάτω, να δω τι μπορώ να κάνω πλέον. Μου είπα φύγει ότι θα πάρει 5 χρόνια. Όχι, κύριε. Εντάξει, έχω παίξει 35 λεπτά το παιχνίδι. Θα μπορούσε να γίνει και γρηγορότερα, αλλά δεν βαριέσαι, το κάναμε. Αυτό που κρατάω είναι αυτό το πράγμα όντως. Αυτό έφτιαξα. Ίσως να μην είναι ακριβώς αυτό που το φανταζόμουν, ρε παιδί μου. Αλλά άμα κάνει τη δουλειά του, εγώ κάνω ένα πρόβλημα. Βέβαια, αν το συγκρίνεις, ας πούμε, αυτό που βλέπεις εκεί κάτω στο σλότ και με αυτό που έχω στο χέρι μου, engineer, ας πούμε, δεν με λες, αλλά δεν μοιάζουν τόσο, παρόλα αυτά. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να το κάνουμε debug. Βλέπετε εδώ πέρα το interphone τα έχει παίξει, ήρθε η ώρα για το debug. Αυτό έπρεπε να κάνουμε, να το. Υποθέτω καμιά φορά και η κυρία Κατίνα έχει τα δίκια της. Τέλος πάντων, call for help. Δεν το βαρέσαμε αυτή τη φορά. Attention survivors. Στείλαμε έτοιμα για βοήθεια, θα έρθει. Αλλά δεν μπορούμε γιατί δεν έχουμε το απαραίτητο level και πρέπει να κάνουμε πράγματα που μας λένε developers. Μ' αρέσει που το παιχνίδι έτσι είναι κοινικό, ρε παιδί μου. Σου λέει: έχουμε καθίσει, έχουμε κάνει τόσα πράγματα. Όμως θα φύγεις έτσι, όχι. Θα καθίσεις εδώ και θα κάνεις τα πράγματα που σου λέμε. Τι πρέπει να κάνω? Create the crap imposed by the developers in your hands so we could tell you about a unique upgrade system in the game. Incredibly survived one. I see your avatar online. Μας έστειλε και το μωρό. Μας θυμήθηκε και τώρα μπορώ να καταλάβω φυσικά γιατί διαλέξαμε ως συνοδοπόρος μες στη ζωή μας. Πολύ χαίρομαι. Κάτσε λίγο, περίμενε. Γιατί μας ξαναστέλνει μήνυμα. My name is Babe, I'm very beautiful. You save me, I beg. I'm completely alone. Take off your helmet and you make him cry. Χάρη. Άρα δεν ήταν δικό μας μωρό, είναι γενικότερα η Babe, υποθέτω. Σε αυτή τη φάση να πω ότι ανησυχώ, ενδεχομένως δεν ξέρω αν πρέπει να το κάνουμε. Παρ' όλα αυτά, θα αφήσω κάπου εδώ το παιχνίδι. Γενικά δεν είμαι μεγαλύτερος φαν των survival games, γιατί παίζω 2, 3, 4, 5 ώρες και σε κάποια φάση βαριέμαι. Αυτό παρόλα αυτά φαίνεται διαφορετικό. Εκτός του ότι δεν μου φαίνεται χαοτικό, γιατί σε πηγαίνει βήμα-βήμα και σου έχει τέλος πάντων πληροφορίες. Για το γενικότερα, οτιδήποτε βρίσκεις, οτιδήποτε πρέπει να φτιάξεις. Οπότε, αμέσως, αν έχεις μια πορεία, απλά πηγαίνεις εκεί και τέλος. Σου έχει και διάφορα main objectives. Ενώ ταυτόχρονα σου πετάει και objectives, ας πούμε, για την ιστορία, τώρα έχουμε το Babe. Τι μας έστειλε πάλι? I see dangerous place on the radar. There's many life-giving oxygen, you cannot fly there. If you suddenly smoke there, you can explode. It's better to suffocate than to burn. Οπότε, θεωρητικά, τώρα πρέπει να σώσουμε αυτή την τύπησα και να κάνουμε τα πράγματα που μας έχουν πει να φτιάξουμε οι developers. Παρ' όλα αυτά, θα κλείσω αυτό το βίντεο λέγοντας ότι ξέρετε, είναι ένα παιχνίδι που μπορεί να συνεχίσουμε σε live stream και μάλλον θα συμβεί. Αν θέλετε να παρακολουθείτε τα live streams, γίνεται στο Twitch. Στην περιγραφή υπάρχει link για το Twitch. Πηγαίνετε και κάνετε follow. Αν ανοίξω εγώ live stream, σας έρχεται ειδοποίηση ότι άνοιξα live stream. Αυτά για αυτό το βίντεο. Αντίο. Γενικά υπάρχει μια έντρικα στο παιχνίδι. Πηγαίνει στον παππού σε μια διαστημική κηδεία του 2073, ξέρω εγώ. Σκάει το διαστημόπλοιό σου και μετά σε πιάνουν κάποιοι τύποι που φαίνεται να είναι κακοί. Και το παιχνίδι σε ξεκινάει από το τέλος της ιστορίας και εσύ ουσιαστικά στη διαδρομή προσπαθείς να βρεις το ενδιάμεσο μέχρι να ξαναφτάσεις στους κακούς. Όπως και να έχει εδώ πέρα τριγύρω μου υπάρχουν άλλα βίντεο. Αν θέλετε τα κλικάρετε, πηγαίνετε και τα βλέπετε. Κάτω στην περιγραφή έχει links από διάφορα social media δικά μου. Έχει link και για το παιχνίδι αν θέλετε να το σκάρετε. Και αυτά δεν έχει άλλο βίντεο για τώρα. Αντίο.